Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ηπείρου έχει πάρα πολλές ζωμές και προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε δεκάδες πολίτες που έχουν ανάγκη. Η Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, κυρία Ελένη Σιάση, αναφέρθηκε στο σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν οι δομές του κέντρου. Όπως ανέφερε πάντως, προτεραιότητά τους με την ανάληψη των καθηκόντων τους είναι η συμβολή στην προστασία της τρίτης ηλικίας, των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, εποπτεύοντας, συντονίζοντας και κατευθύνοντας δράσεις κοινωνικής πολιτικής και ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της εποχής. Η κυρία Σιάση αναφέρθηκε στους στόχους που έχουν θέσει ως προτεραιότητα και που αναλύονται κυρίως σε προσλήψεις προσωπικού αλλά και κονδύλια, προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα οι κοινωνικές δομές που απευθύνονται, όπως είπαμε, σε πολίτες που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Πρόσφατα αναλάβαμε μέσα στα Χριστούγεννα σχεδόν μία θέση σημαντική και σε έναν τομέα πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί είναι ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας και γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια, όλες τις δεκαετίες είναι ένας από τους τομείς που πάντα περνάει κρίση. Από την άποψη ότι διαχρονικά η ελληνική πολιτεία δυστυχώς δεν έχει δώσει όσα χρήματα απαιτούνται, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποί μας να βρίσκονται και να έχουν μια καλύτερη φροντίδα. Τώρα, όσον αφορά στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, από την πρώτη επαφή και τις πρώτες έτσι ενημερώσεις που είχα, είναι ότι δυστυχώς υπάρχει υποστελέχωση. Δηλαδή, δεν είναι αρκετοί οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να προσφέρουν όλα όσα χρειάζεται στους συνανθρώπους μας. Η αλήθεια είναι όμως ότι εκεί εγώ συνάντησα μια πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής από όλους τους εργαζόμενους, δίνουν όλες τους τις δυνάμεις και όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν για να φροντίσουν και να υπηρετήσουν το συνάνθρωπό μας. Οπότε, από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε ο καθένας μας, χρέος έχουμε αυτή τη στιγμή να πιέσουμε την κεντρική εξουσία, την κυβέρνηση, όλους τους φορείς, έτσι ώστε να στελεχωθούν τα κέντρα πρόνοιας με περισσότερους εργαζόμενους για... Έτσι, και για ποιο λόγο επιμένω σε αυτό, έτσι ώστε να φροντίζουν και αυτοί καλύτερα τους συνανθρώπους μας.